Αληθεύει ότι κατασκευάσατε πισίνα στην Αρχιεπισκοπή Συνταράτσα? Δεν είναι πισίνα. Όποιος θέλει να έρθει να τη δει, είναι στη διάθεσή του. Ίσως έκανα ένα λάθος. Έπρεπε να βάλω και είσοδο, να έρχονται να την βλέπουν και του να βγάλω τα έξοδα. Μέρα ποτό. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και αγαπητά τεχνάουα. Είμαι ο Αντούλης Νικολόγης και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News 1. Μαζί μου όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η σεξομπόμπα του Πατάτα News TV, ήταν η Ελούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Ρε κοπέλια, ένα σιάξα, σάστε τα air condition και πάμε και καυτόν καλοκαίρι. Ο Ερντογάνης είναι πανέτοιμος για λύση. Αγόρασαν και κουστούμι και τις πένες για τις υπογραφές. Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ταγίτ Ερντογάν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συμβάλλει άμεσα για τη λύση του κυπριακού προβλήματος, η οποία θα είναι προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων. Το μέγα ερώτημα βέβαια είναι, εμείς θέλουμε Cyprus United ή δεν θέλουμε? Γιατί, έχει πολλούς που δεν θέλουν τη λύση. Πάρα πολλούς, είναι τα που ζεις, έχει που βαρκούνται. Μα πού να μετακομίζω σε όρτορα, έχει που φοβούνται. Και λαλούς η λύση, η μάνα μου, τσίνι ποτζί και εμείς ποδά. Είναι οι κολοκοτρώνιες που λαλούν, Ελλάς, Κύπρος, Ένωση κλπ κλπ. Να τους στείλουμε στη θάλασσα και ξέρω κουβέντες. Τάχα μου, θέλουμε λύση, αλλά πρέπει να σωστή λύση, λαλούν κάποιοι άλλοι έξυπνοι. Πεντακάθαρη λύση, σύμφωνα με 30 κανονισμούς, 100 προϋποθέσεις, 200 εφόσον και 450 αλλά. Ρε Αυτολή, αν μας φέρουν ένα σχέδιο που να επανενώνει την πατρίδα μας, ο Μισός Κύπριος θα το υπογράψει? Αγάπη μου, εάν δεν φέρουν ένα σχέδιο που θα βγάλει και κάτι της ο Μέσος Κύπριος, δεν θα περάσει όχι. Το παραθαλάσσιο πολιτιστικό passport. What? Το παραθαλάσσιο πολιτιστικό passport. Το πολυλειτουργικό, με συγχωρείτε, πάρκο. Άντε πρόεδρε μου, μπράβο, μπράβο, να τελειώνουμε, να το λύσουμε, να κάνει. Μα να το λύσουμε ρε Μιτσέν και αστιευκούμαστε. Τώρα να δεις πρόεδρε μου να αυξήσει το δίκο σε ένα λαλί ότι έκαμε τώρα τους Τούρκους, τώρα δεις. Η ΕΔΕΚ θα πει ότι υποχώρησε και ότι πρέπει να επαναχαράξουμε νέα εθνική στρατηγική. Το ευρωκό εξώσου γνωρίζω πρόεδρε, ζητά ευρωπαϊκή λύση. Ο Λιλίκας πρόεδρε μου το πολύ πολύ να ζητήσει να προπολίσει στο φυσικό αέριο. Ο Φούλης να βγει να πει ότι για όλα αυτή η Βουστόπια. Εσύ ποιος είπε πρόεδρε ότι πρέπει να το λύσεις μόνο φάτσιν το Κυπριακό? Ένα λεπτό ρε χασικουλέτο μου, κάμε μου το να κονκουτσά καθαρισμένα το καταλάβω ρε. Να το λύσουμε σιγά σιγά. Να βγει να πεις ότι είπε μου παρέδω Ακιντζή ότι να μας δώσει την αμόχωστο. Και εμείς να πιάμε και να πούμε σιγουπλή.
Ευχαριστώ στα γαλλικά, ξέρω. Ένα λεπτό, ρε αγάπες μου, έτσι να μας τη δώσουν έτσι εύκολα. Ρε, χασικουλετούμε να θέλουν να αναγνωρίσουν το αεροδρόμιο της Τύμπου, ρε. Πρόεδρε, με όλο το σεβατσόλας, έτσι το Ελευθέριος Βενιζέλος που να αναγνωρίσουμε είναι έναν αεροδρόμιο 350 τετραγωνικών όπου προσγειώνεται που και που κανέναν τηλεκατευθυνόμενο, κανένας κοράζινος κλπ. Κλπ. Είναι απλά τα πράγματα. Για αγαπητέ, ένα λεπτό και εσυχήσετε με ρε. Μα νομίζετε ότι η λύση του Κυπριακού είναι η αμόχωστο, ρε. Εν το Κυπριακό που θέλω να λύσω, ρε. Εν και το αμόχωστιανό, ρε. Τέλεια, πρόεδρε μου, 40 χρόνια συνομιλίε για το Κυπριακό. Ναι, πιάσαμε τίποτε. Ναι, κυρία Ζήτα, μου πιάμε το μήνα. Εσύ το κόμμα να πιάσει πιάνο. Άλλη! Λοιπόν, πρόεδρε, αν μαζί του την αμόχωστο, θα δει, εντάξει, πιάνουμε τι, και εύχομαι. Πιά την πρόεδρε, Ζωβούρα. Ένα την πιάω και να βουρήσω, ρε, χασικουλέτο μου, αλλά. Στο τέλος της ημέρας τι θα πω της αντιπολίτευση, ρε. Θα της πεις, πρόεδρε μου, ότι εμείς εδώ καμε τους έναν αεροδρομιούδι τόσο και εκείνη εδώ καμας μιαν αμόχωστον τόση. Μπράβο σε τούλα μου, αγάπη μου. Λοιπόν, πάω ρε αγάπες μου. Είσαι ετοιμός, πρόεδρε. Ετοιμότατο, ρε, ετοιμότατο. Λοιπόν, άντε ρε. Καλή, πρόεδρε. Ούψε, αγάπες μου, sorry ρε. Λάνω και εγώ να πάω με όφκερα σέρκα ρε. Ξήχασα το πιο βασικό ρε. Το ουίσκι ρε. Να με θωρείτε έτσι ρε. Με δώρο για το νακιτζί ρε. Ένα λεπτό. Η Ομόνια γιατί παίζει πάλι με 10 παίχτες. Έτυχε γε μου. Αποβάλλει τους ο διαιτητής έναν άταχτο παίχτη. Έτυχε. Καλά. Γίνεται κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο να τυχαίνει να τους αποβάλλει με έναν παίχτη. Να... Ενεκό. Εσύ κάθε χρονιά εγκερδίζεις το φλούρι στη Βασιλόπιτσα. Ναι. Είδες που τυχαίνει. Γιατί τα εστιατόρια να μένουν ανοιχτά την Κυριακή, αφού είναι η μέρα της οικογένειας, να μαγειρεύουμε σπίτι, να μένουμε με την οικογένειά μας. Μα θέλει, ας πω, να πρέπει να παρξούμε στην Κυριακή. Κατά 6 ημέρες, να παρξούμε στην Κυριακή, δεν πάει. Αν δεν είναι σωστό το επιχείρημα, εγώ δεν έχουμε να πηγαίνουμε κάθε μέρα που θέλουμε. Να πούμε τους παπάδες να λειτουργούν κάθε μέρα. Εγώ δεν έχω καταπληκτική, εσύ αντίκη, δεν θα πει το να πάει Επιτέλους, θα μπορούμε να ζούμε όλοι ελεύθεροι σε τούν τον τόπο. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη συμβίωση προσώπων χωρίς διακρίσεις φύλου. Μα του φύλου, δεν κατάλαβα. Αγάπη μου, η κοινωνία ανέβηκε επίπεδον επιτέλους και σε άλλα level. Ένα μπορούμε όλοι να είμαστε αγαπημένοι και να ζούμε μεταξύ μας. Άντρας με άντρα ή γυναίκα με γυναίκα. Yes! Okay. Δηλαδή θα μπορούν και τα παράνομα ζευγάρια, ας πούμε, παντρεμένος με ελεύθερη. Κοίταξε, ακόμα η κοινωνία ανέβηκε σε εκείνο το επίπεδο. Αλλά εσένα είναι που σε κόφτει. Έτσι ήταν μια ερώτηση. Thank you. Δεν ένωσα τίποτε πάνω. Πάμε, γράφουμε. Θα παραγία, δεν έχω πιάνει παράς. India TV. Happy Hours. Τα καμπανά ανιά κασμίρενε και τα παραγγέλα πουρου πουρου αρα γύπρο. Αγέντε πονή τέπτω μην τα έκτη πορά κατσίνα να βάνε πουρου πουρου να καπηλεί την Κυπριακό πρόβλημα.
Να κάνετε γρήγορα το μάνα, ο κατατίβο του νομαχασιά του τα ούλα, να τα πιτσί να το γλυτά ούλα. Να κάνω πολύ γενέσαι, όλα δε μα ούλα του, όταν κάνω σοπιν θεραπή, άκουρα πίνει με περιπτέρο, όλα πίνει με πούνο, όλα πίτσινο. Αν έβαλε τη διόξη του πρώτου, δεν είναι με τίπτερο, πάει ο κόμμα κελάρα, έχω πίνει. Η διόξη ήταν ο άνετε, τι έτσι, ο άκανε Αντώνη Χριστοδούλου, Παρίλη Δημητρίου. Τα καλαβάρε ανιαγασμίρ, τα καλαβάρε πουρο πουρο, άρα όχι εδώ. Το πρώτο κόμμα είναι Οδυσσή. Πίνω υποβρύχια και κάνω στροφές, υπόγειες καταστροφές. Πρόεδρε, μας είπε ξύπνα, έπαμε καθόλου καλά. Βόμβα στο ποδόσφαιρο, βόμβα πολλό μεγάλο, βεβαίως. Μα ποιος έβαλε βομβασία. Πρόεδρε μου, οι διαιτητές φυρούν ό,τι θέλουν οι αθεόφοβοι, κάνε κάτι. Ένα πώς χειρό δηλαδή. Πρόεδρε μου, μα δεν πήρες καμπάρι, εκάψαν την Ομονία, κάνε τον Απόλλωνα. Βεβαίως, και ο Απόλλωνας φέτος δεν θα πιάει πρωτάθλημα. Και πρόεδρε μου, μεταξύ μας είναι και στεναχωρημένος ο πρόεδρος μας. Καλά ρε άντρα μου, εγώ ένα που φταίω, γεια μου. Πρόεδρε μου, πρέπει να ανησυχείς σε πολλά σοβαρά τα πράγματα. Ο κόσμος εξαγριώθηκε. Εκείνα δηλώσει και φωτογραφίζουσε. Μα πού με φωτογραφίζουν δηλαδή. Στο καφέ της προάλλες, πρόεδρε μου, που έπινες φρέτο καπουτσίνο μαζί με τον πρόεδρο του απορρίσεως, ο πρόεδρος της κόμμα, θυμάσαι. Καλά ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού. Επειδή πια ένα φρέτο καπουτσίνο για μέσα στο καφέ, έτσι έκανε τα τίποτα πονηρκές. Ναι, πρόεδρε μου, αλλά ένας που ευκείες της προάλλες της είπες ότι είσαι Αλεπού. Τι κάνει η Αλεπού, πρόεδρε? Ναι, Ανδρέα μου, είπα ότι η Αλεπού έξυπνα και πονηρά, τα πουλάκια πιάνει και γελά. Πρόεδρε, είναι φάει. Ναι, πρόεδρε μου, ένα λεπτό. Όμως, υπάρχει και παράκατο. Άμα συναναστρέφεσαι με παράγοντες του ποδοσφαίρου και ευκένεις ύστερα και λαλείς ότι είσαι Αλεπού, εμάς, ο νους μας πάει στο πονηρό, πρόεδρε, βεβαίως. Ανδρέα, η Αλεπού στον ύπνο της εθόρεν με την άρκα. Πρόεδρε, είσαι βέβαιος ότι εν εθόρεν και πρωταθλήματα, πέ μου. Βεβαίως, Ανδρέα, βεβαίως. Στις τελευταίες μέρες, κύριε Πρόεδρε, γίνεται πολλής λόγος για τα θέματα του ποδοσφαίρου. Ήδη ένα κόμμα, ο Γενικός Γραμματέας Συνόλος Κόμματος, του Αγγλίου συγκεκριμένα, ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα του τόπου, έχει διαβάσει και επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εσείς, επίσης, Πρόεδρος ενός μεγάλου κόμματος, και είναι άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα, να γίνει αναφορά και για κάποια συνάντηση, στην οποία να ήσασταν παρόν. Απλά. Λάδι στη φωτιά μη ρίχνεις. Υπάρχει μια λαϊκή ρίση. Μενός εδώ. Για μας. Θα σε παίξω. Να σου βγάλω ψάρο, νεφρές σου έξω. Κουμπάρε, αλήθεια, sorry, έκανα λάθος. Όχι. Ρε, έπεψε με να παίξω κουρκούνε σου, αν είσαι λέπη. Ας σε παίξω. Κάνε ψυχή μου. Ξέρω να μου κάνεις παρέα. Μου κάνεις παρέα. Δεν είχε έναν συνευρωπαίο που τον εκουρέψα. Είναι από τον πιο σωστό λόγο εξυπηρετήσατο. Διότι το κούρεμα είναι έντεχνο λόγο. Θα μας εκουρέψουν τα παλιά. Αν μας εκλάβουν όμως, δεν μπορείς να είσαι αμέσως. Και εδώ εκλάβαμε επιλεκτικά τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, η οικονομία μας άρχισε να ανεβαίνει. Βγήκαμε στις αγορές. Ενώ και η Κομισιόν άρχισε να κάνει προβλέψεις καλές τον τη φορά. Πέταραν τα νιελούδα. Σύμφωνα με προβλέψεις της Κομισιόν, θα έχουμε μια ανάπτυξη 0,5% για φέτος. Δηλαδή η Κύπρος θα βγει επισήμως από την ύφεση στην οποία βρίσκεται τα τελευταία 4 χρόνια. Συγγνώμη. Πέτουστα και τα άλλα. Δηλαδή πόσα κοινοτικά παντοπουλία θα κλείσουν. Πόση αύξηση θα έχουμε στους μισθούς μας. Πόσο θα πέσει η ανεργία. Χαρά σε Ευαγγέλιο, λαλό σας. Θα έρθουν και τούτα. Σιγά σιγά. Σε δηλώσεις του στο Πατάτα TV ο Υπουργός Οικονομικών μας είπε ότι πρώτα θα έρθουν οι καλοί αριθμοί και μετά θα έρθει το καλό φαΐ. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν μίλησετε τις ζώνες σας. Θα έχουμε ακόμα κανένα-δυο χρόνια λιτότητα και μετά θα σκέψουμε να τρώμε ξανά με 4 κουτάλια. Μα πούντα, έτα δαμέ. Χρυσά, ολόκληρα, Αναγία. Να κον υπομονή όμως, αλλολίων και θα δούμε καλύτερες μέρες όπως ελάλεν. Τζο μακάρι τη ζωτά σου. Αχ, εν έτσι χάρη μας. Εν έτσι. Χάρη. Μια κοπέλα η οποία έμεινε έγκυος ενώ ήταν αραβωνιασμένη και πήγε στην εκκλησία για να εξομολογηθεί, της είπε ότι είναι αμαρτωλή και την έδιωξε. Είναι ακραίες περιπτώσεις και πολλές φορές όταν έρθουν στα αυτιά μας κάτι τέτοια, καλούμε αυτούς τους ιερείς και τους συμβουλεύουμε και πολλές φορές τους κάνουμε και δρυμία παρατήρηση. Αλλο! Έλα, Ερτογούι μου, Ερτογούι μου, αγάπη μου, τι καμής, this is Νίκαρος, ρε, from Cyprus, half Cyprus, ρε. Είναι τα χαπαρκα, αγάπη μου. Καταφωνή, να σώρευε, μάμα, Νίκαρο, τα σημαίνουμε. Είναι τα χαπαρκα, σε τίποτα. Έναν που λαλείς, ρε, Ερτογούι μου, να λύσουμε το Κυπριακό, νόξα θα το λύσουμε. Πάντως, αγάπη μου, εάν το λύσουμε, θα μας κάνουν άγαλμα και τους κιό. Μεγαλύτερο ρέπο του μακαρίου. Αγουρέ νιγαρόν έρθαν. Αμάνα σιγερόν που μου κάμαν πέντε άλματα. Πέντε. Φυσικά εγώ είπα του να μου κάμουν πέντε. Είναι όσον τυρίλα χαμδίριζο. Ερτογάν, πολλά σεϊτάνης, πολλά σεϊτάνης. Πάντως αγάπη μου, εάν λύσουμε το Κυπριακό πρέπει να το λύσουμε δίκαια. Πρέπει να... να κάνουμε μπάρε δόση, οκ. Βεβαίως έρθω ασέτσανιν. Πάρε δώσιο. Αρέσκει μου πολλά, οκ, δεν μου νιγάρω. Λοιπόν, αγάπη μου, άκου προσεκτικά. Θα μου δώσεις πίσω την αμόχωση του. Να δώσω αμόχωση του, αλλά δώσει αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο Μάντα αεροδρόμιο μάζεξι μάμα, εσώ περιπέξι, νίγαρο έρθω, α, αεροδρόμιο. Δύο σου, κοσά μου πολύ μπαστο γύμμα και όσοι μα αεροδρόμιο. Πού το πάρε εδώ, α, πολλά καλόν ερτογούι μου. Λοιπόν, άκου να δεις, θα μου δώσεις πίσω την αμόχωστο και θα σου δώσω το αεροδρόμιο της Τύμπη, οκ. Α, νίγαρο δαμέ, σιωμέ, χαρκιά μα, έναν οκ. Αντά αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο Τύμπο δικό μου. Εσύ δώσε μου αεροδρόμιο Λάρναγα. Οκ. Αμάμα το αγάπη. Τον περίμεξε το αγάπη. Θέλουμε τον καταναλωτή και τον φτωχό κόσμο αν θέλει ένα ψωμί και ένα γάλα την Κυριακή να το αγοράζει το γάλα 1,11 ευρώ ή 2 ευρώ. Το ψωμί 1 ή 3 ευρώ. Φυσικά θα μου πείτε καλά, οι μεγάλες επιχειρήσεις να μην δουλεύω. Καλά, ξέρετε κανέναν επιχειρηματία που αντί να κερδίζει 6 μέρες να κερδίζει 7 εμπαλαγώς τίποτε. Αν ήταν δυνατόν να κερδίζει και 8. Αν ήταν δυνατόν να δουλεύει και τα μεσάνυχτα. Τι είναι με ποιους. Για κατήφορο και απαράδεκτα φαινόμενα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποστέλει επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον ΚΟΑΜ. Τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο χρονολογούνται, είπε ο κύριος Κυπριανού, ο οποίος εστίασε τις καταγγελίες του στα όσα έγιναν στους αγώνες από ΑΠΟΕΛ Ομόνια και ΑΕΚ Απόλλωνα στον περασμένο Σάββατο. Επήρεν τους 15 χρόνια να καταλάβουν ότι το ενιαίο λύκειο είναι σε υπόθεση. Γιατί ένα δούλεψε. Γιατί αγάπη μου, ο κάθε μαθητής φιξάρει το πρόγραμμα που νομίζει ότι είναι καλό πας τα μέτρα του. Πού είναι το κακό.
Το κακό είναι ότι άμα πιάσει το τόπο ζωκητρέων των μαθητών και πει του να θυαλέξει μάθημα, είναι μόνο να θυαλέξει. Εύκολα. Ακριβώς. 6 ώρες γυμναστική, 8 ώρες οικογενειακά. Ας πούμε, εγινήκαν οι καθηγητές οικογενειακών να είναι παραπάνω από τους μαθηματικούς μες στα σχολεία. Ω, μάνα μου. Καλό. Φεύγουν, τελειώνουν το σχολείο, κόρη μου, και δεν ξέρουν να κάνουν μια διαίρεση. Και όμως οι κερδίδες τους είναι τέλειοι, με το πολύπι. Και το καινούργιο το πρόγραμμα να μου λέει τώρα. Ου εμπολί, βαρκούμε να σου το αναλύσω. Όμως, ξέρω σίγουρη μου κουβέντα, αλλά με το καμισκρίζει ότι οι μαθητές και οι καθηγητές είναι εναντίο. Γιατί? Διότι λαλούν να αυξηθούν οι περιόδοι τους από 37 σε 38 και θα το αντέξουν. Εννοούν περίοδο. Ρε Ατούλη. Ούσου. Μελάρες. Τους ειδοποίησα φιλικά να κάτσουν φρόνημα. Αυτή τον αμανέν τον πήρα αρκετά ψηλά και αναγκάστηκα και τους αφαίρεσα την υπογραφή. Και υπογράφω εγώ ο ίδιος και ο αρχιλογιστής της Αρχιεπισκοπής. Έχουμε δύο υπογραφές πάνω στα τσέκς. And now live from London, the BBC World News. Ladies and gentlemen, good evening. I'm Anna Kashmir. No, I'm just kidding. I'm Bob Rhodes with the very last news from Cyprus to BBC. The chief of Turkish Cypriots, Mustafa Arçelik, goes to the honor of the top of the president of Turkey, Takis Ertuğrul. This man for Turkish Cypriots as the chief will bear from Mr. Erdogan the key for the resolution of the Danish lapag of Turkey. Because of the big crisis with the relations in Cyprus, the staff and everybody migrating and working in Brahma. But with the very lessons from economy, that's from ecstasy external. Now we go for Roof Chan's news. The referee of the football player, Apoel and Omonia Nagai group are under Anthony Jesus Dulu and the so he decided to send the referee record. And now we go for Whiskey's copy that go and fuck his butcher. Ladies and gentlemen, on both boards, the very last news from Cyprus to BBC. Κυρία μου, χαίρετε. Θέλεις βοήθεια? Ναι, δεν ξέρω τι έπαθε, κύριε μου, ενέκρουζε. Α, άνοιξε το καμπάνα λεπτό, σε παρακαλώ να το κοιτάξεις. Καλό. Τι? Κυρία μου. Ναι. Η μηχανή. Έκουσες τι? Αλήθεια σοβαρά? Αλήθεια σοβαρά, πέ μου, πήγαινε στην μηχανή πρώτη. Όχι, προς Θεού, έβαλα και δεύτερη. Αναγία μου, εσκόλασες το τέλειο. Και τώρα τι είναι να κάνω, κύριε μου, το πετάξω? Ποτέ, κύριε μου, ό,τι κρούζει δεν πετάσσεται. Αλλά? Φωνάζουμε τη ΣΚΟΠ και στέλνει διαιτητή. Όταν κάτι κρούζει, κοντούμε εδώ και πάει παρακάτω. ΣΚΟΠ, κάνε και εσύ συμβόλαιο για ένα χρόνο κούντιμα. Την τροπολογία μισθό άθεστο άστρο 3 το Ιώτα Γάμμα, το οποίο μιλά για το πανταπολία που δεν υπερβαίνει σε έκταση τα 150 χιλιόμετρα. Τα μια μέτρα να χαρούν πολύ που το λάθος μου. Για κομιά νομούντα. Τα παίρνω όλα πίσω, ό,τι είπα για τον Αρχιεπίσκοπο. Εσείς, μετά το break, ελάτε πίσω. Πατάτε σαν την αρχέδαλο σου.
κόσμος παρακολουθεί διαρκώς. Και δεν θέλω να έχω ίχνος πιτηρίδας. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Χρησιμοποιώ Ultrax Men ειδικά για άνδρες. Δυναμώνει τα μαλλιά και εξαφανίζει την πιτηρίδα. Κοιτάτε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ultrax. Πιτηρίδα. Τέλος. Στην Κύπρο έχουμε μάθει να γινόμαστε ένα για όλους. Μια ομάδα. Μια φωνή. 100.000 σπίτια μας άνοιξαν την πόρτα τους. Μαζί συγκεντρώσαμε 90.000 τσάντες αγάπης. Ετοιμάσαμε πάνω από 10.000 ζεστά γεύματα. Και προσφέραμε 80.000 προγεύματα σε μαθητές. Πέρσι, η φωνή της ανθρωπιάς ακούστηκε δυνατά. Φέτος, ας ακουστεί ακόμα δυνατότερα. Από τις 4 έως τις 22 Μαΐου, ανοίγουμε και πάλι την καρδιά μας στον έρανο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου γίνεται κρίκος αυτής της αλυσίδας αλληλεγγύης, υποστηρίζοντας το έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός. Άνοιγμα ανθρωπιάς. Άνοιγμα ελπίδας. Έλα ρε παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Σας παρακαλώ, πάμε. Ηρέμησε αγάπη μου. Δεν το πιστεύω ότι είμαστε κολλημένοι εδώ μια ώρα. Βάλτε μια πρώτη τέλος πάντων να πηγαίνουμε. Όταν κερδίσω τον Τζόκερ, θα μετατρέψω το αυτοκίνητό μου σαν τον James Bond. Γέλα, γέλα, γέλα. Θα του βάλω και έναν έλικα και θα πετάει σαν ελικόπτερο. Τζόκερ, έπαιξες. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Το πες, το παίξες. Νέα αλλά έμπειρη. Τολμηρή και αποκαλυπτική. Μαχητική και με άποψη. Ενημερωμένη και εναλλακτική. Να μην κρύβεται, να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Απλή και ανθρώπινη. Να την εμπιστεύομαι. Ειδική. Νέα χαραυγή για όλους. Νέα σελίδα, νέα εποχή. Φιλαδέλφια Light. Με λιγότερες από 50 θερμίδες αναμερίδα μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου Φιλαδέλφια κάθε στιγμή της ημέρας. Φιλαδέλφια, αγάπησε τη ζωή, είναι νόστιμη και δοκίμασε ολόκληρη την ποικιλία γεύσεων Φιλαδέλφια. Ανακαλύψτε το νέο Clean. Ισχυρός αφρός για εξαιρετική καθαριότητα και λάμψη χωρίς να αφήνει σημάδια. Δοκιμάστε το νέο Clean, το νούμερο 1 καθαριστικό τζαμιών στην Ευρώπη. Πάντως με το Κυπριακό γίνεται χαμός, ρε Μωράουα. Η κυβέρνηση μιλά και με το Δησί και με το Αγγέλ. Τα κόμματα τα απορριπτικά ετοιμάζουν σχέδια μάχης. Ο Λιλίκας αγόρασε στο Λίλο Κάτσιον, ο Κουλίας στο Λίβα Τραχανθρώπου. Όμως το μεγάλο γεγονός είναι η επιστροφή Μάριου Ματσάκη στο Δίκο. Κύριε Καρεκλέ, κύριε Καρεμπλέ, Καρεφλέ. Κύριε Ματσάκη, επιστρέψατε. Ναι, ήθελα να κάνω δηλώσεις. Πού είναι ο κύριος Καρεφλέ? Δεν είναι εδώ. Επιστρέψατε για το Κυπριακό, κύριε Ματσάκη? Όχι, απλά μυριστικά ψώθιο. Κύριε Καρεφλέξ. Δεν μυρίζει τίποτε. Anyway, καληνύχτα. Έχουμε και παρέα απόψε. Γεια σας. Καληνύχτα. Να με συγχωρείτε. Είναι ευχή. Κύριε Αντούλη. Κύριε Αντούλη. Κύριε Αντούλη. Κύριε Καρεκλέ, κύριε Καρεμπλέ, κύριε Καρεμπλέ. Κύριε Ματσάκη, επιστρέψατε. Βεβαίως, θέλω τον κύριο Καρεφλέ να κάνω δηλώσεις. Κύριε Καρεφλέ. Δεν είναι εδώ. Κύριε Κα... Δεν είναι εδώ. Επιστρέψατε για τον Κυπριακό. Έλα. Είναι η επιστροφή Μάριου Ματσάκη στο Δίκο. Κύριε Καρεκλέ, κύριε Καρεμπλέ, κύριε Καρεκλέ. Κύριε Ματσάκη, επιστρέψατε. Όχι, ψάχνω τον κύριο Καρεκλέ να κάνω δηλώσεις. Δεν είναι εδώ.
Δεν είναι εδώ. Αγάπες μου ρε, αρκεύκουμε ρε, είμαι πολύ ενθουσιασμένο ρε. Χάρη μου, εντάμ... Να πω μαθαίνε ρε. Κάποιος το τραβάει μπρίζα να ευκένει. Εκείνα δηλώσει και δαχτυλοδείχνουσε, βεβαίως. Δαχτυλοδείχνουμε, μήπως έφερες να πεις ότι φωτογραφίζουμε με πόλα ρε. Έξυπνα και πονηρά, τα πουλάκια πιάνει και πετά. Γελάρε. Είχα και μια σιουρκά. Το παιδέως! Μα ποιος έβαλε υποπασιό. Πρόεδρε μου, πρόεδρε μου, πρόεδρε μου, πρόεδρε μου. Πρόεδρε μου, πρόεδρε μου. Πρόεδρε μου, πρόεδρε μου. Πρόεδρε μου, πρόεδρε μου. Εν η μάνα του που πτέει που δεν πήρε γλυκιά. Εν η μάνα του που πτέει που δεν πήρε. Μια Κυπρίου πουλά με το μάτια λέγεν. Έκαψε τα ούλα, έπαε τα ούλα. Εν η μάνα του που πτέει. The chief of Turkish Coast Service, Mr. Tom Archie, go to the office. I don't know what to do. I don't know what to do. Ladies and gentlemen, good evening. I'm Arnold Kashmir. No, I'm just kidding. Δεν το μάθεις ρε! Δεν το μάθεις! Ladies and gentlemen, good evening. I'm my bad. Παιδί από Άννα Σβάμμα. Ladies and gentlemen, good evening. Anna Kuznick. No, I'm just kidding. Patates antinacles de